Καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλώς ήρθατε, κύριε υφυπουργέ, να είστε καλά. Επίσης, να καλημερίσουμε και να υποδεχτούμε και στον αέρα του Όπεν. Δεν ξέρω, έχετε ξανάρθει στο Όπεν? Όχι, στο Όπεν έχω πολλά. Κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε και φυσικά. Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη χαρά και τιμή, καθώς είχαμε καιρό να ανταμώσουμε τουλάχιστον προσωπικά με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γερουλάνο. Μας θυμάται και με τη δική σας παρουσία. Πάμε όμως στο αποκλειστικό ρεπορτάζ και με τις δικές σας απόψεις. Λοιπόν, τώρα, εμείς στο διάλειμμα μιλήσαμε με πηγές μας στην ελληνική αστυνομία, υψηλόβαθμα στελέχη που ενημερώνονται διαρκώς για αυτό το συμβάν. Ξαναλέμε, είναι τρεις βαριά τραυματίες. Έλληνες μας λένε ότι είναι. Πέρασε ένα μαύρο τζιπ, για το οποίο από τις 7 παρά 1 λεπτό έχουν δοθεί αναζητήσεις σε όλη την Αττική, σε όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Αττική να το βρουν. Είναι ένα μαύρο τζιπ. Έχουν και τις πινακίδες τους ξεκάθαρα, Και τώρα η νεότερη πληροφορία είναι ότι φαίνεται να τους είχαν στήσει κάποιο καρτέρι, γιατί οι τρεις σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται στο Γεώργιος Γεννηματάς δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση της υγείας τους. Έβγαιναν από ένα συγκεκριμένο κλαμπ, οπότε φαίνεται να γνώριζαν ότι είναι μέσα. Αυτό μας έλεγαν από την ελληνική αστυνομία πριν από λίγο. Και με το που βγήκαν έξω, πέρασε αυτό το τζιπ, που ήταν άγνωστος ο αριθμός των επιβενόντων, και πυροβόλησε. Δεν υπήρχε σιγαστήρας. Θανάτου, που απευχόμαστε, υπάρχει θανάσιμο αποτέλεσμα, βέβαια, πάντα. Δεν υπήρχε σιγαστήρας, γιατί μας έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα, φίλοι τηλεθεατές, ότι ακούσατε τους πυροβολισμούς. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και εικόνα έξω από το σημείο, γιατί εδώ και περίπου μία ώρα η ελληνική αστυνομία έχει αποκλείσει το χώρο. Έχουν σπεύσει ισχυρότατες δυνάμεις της ασφάλειας Αττικής και ψάχνουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας και ψάχνουν να βρουν και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για περισσότερα. Θες να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο? Βεβαίως, και από τον κύριο Κυρανάκη, γιατί να προσθέσουμε στην αποκλειστική είδηση τη δική σου Ευλαμπία και του Open και το περιστατικό με την ομαδική επίθεση ανηλίκων χθες σε κεντρική πλατεία, κύριε Κυρανάκη, με θύματα ανήλικους. Ένα από τα παιδιά που δέχτηκαν άγρια επίθεση από κολοφόρους ανήλικους, 4 συλλήψεις τώρα, είναι στο νοσοκομείο. Είναι θέμα αστυνόμευσης και αφορά το κυβερνητικό έργο ή την αδυναμία κυβερνητικού έργου, ή φταίει ο κακός μας χαρακτήρας? Καταρχάς, να ευχηθούμε. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια στην κοινή γνώμη. Να ευχηθούμε οι άνθρωποι που. Δηλαδή, μέρες γιορτών πυροβολισμού έξω από χώρο διασκέδασης, καταλαβαίνετε. Να γίνουν καλά. Και ελπίζω να μάθουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες. Κοιτάξτε, το θέμα με τους ανήλικους, ειδικά και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, στα νότια προάστια, είναι πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς κοινωνικούς, ψυχολογικούς και άλλους λόγους, έχουν οδηγηθεί πάρα πολλά νέα παιδιά ανήλικα σε τέτοιου είδους πρακτικές βίας. Υπάρχει πάρα πολύ βία. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί μαζί τους. Θεωρώ ότι η προστασία που τους παρέχει ο νόμος αυτή τη στιγμή στους ανήλικους δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει μία αίσθηση ότι θα τη βγάλω καθαρή, ότι υπάρχει ατιμωρησία, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Τώρα, αν θέλουμε να έχουμε ένα αστυνόμο για κάθε πολίτη στη χώρα, αυτό δεν γίνεται, ούτε είναι και σωστό. Σίγουρα όμως παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα ακούσματα και τα πρότυπα που έχει αυτή η γενιά. Τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή, όταν όλη μέρα αυτό που νομίζεις ότι είναι η επιλογή καριέρα σου, ουσιαστικά εξυμνεί πυροβολισμούς, ιερόδουλες, ναρκωτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει εκεί. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη Σπύρο μου, αλλά εδώ για να καταλάβετε, το αστυνομικό ρεπορτάζ λέει έχουν γίνει 4 συλλήψεις για το περιστατικό στο Καλαμάκι που είπε ο Σπύρος. Περίπου 20 άτομα επιτέθηκαν σε 8 ανηλίκους. Ακριβώς. Ανηλίκων εγκληματιών, έτσι. 14-15 ετών οι ανήλικοι που δέχτηκαν την επίθεση. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Ο ένας από τους τρεις κατέληξε στο νοσοκομείο και παραμένει στο νοσοκομείο. Έγιναν 4 συλλήψεις και ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένα παιδί 13 ετών. Ενώ ένας 15χρονος που είναι ανάμεσά τους και συνελήφθη, βρέθηκε να έχει πάνω του και ναρκωτικές ουσίες. Ναι, τι να σας πω, είναι πάρα πολύ άσχημο. Πρέπει να κάνουν περισσότερα, νομίζω, όλοι. Και η αστυνομία και οι δάσκαλοι στα σχολεία και οι οικογένειες. Πάνω απ' όλα οι γονείς. Κύριε Παπαγεωργίου. Τώρα, αν με ρωτάτε
η κυβέρνηση μπορεί να στείλει ένα αστυνομικό για κάθε μαθητή, δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Έτσι. Και συνόγω προσθέτω να μοιράσω έτσι. Ακούω με ενδιαφέρον. Απλώς η ρητορική αυτή είναι μια ρητορική που θυμίζει 1930, μέρες του 30. Από μόνη της δεν έχει δώσει κάποια επίλυση σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία κατά περιόδους, μεγάλες, μικρές, ανάλογα με τα κοινωνικά προβλήματα, με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, αυξάνεται ή μειώνεται η βία η οποία καθημερινά ζούμε. Τώρα, για μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι καινούρια, έχει νομοθετήσει, έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές στον ποινικό κώδικα, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε αυτή την υλοποίηση που η ίδια ευαγγελίζεται, είτε αυτό λέγεται αυστηροποίηση είτε οποιοδήποτε άλλο μέσο επίλυσης του προβλήματος, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, η βία, ειδικά στους ανήλικους, στην οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη δεχτούμε σαν δεδομένη και να αναζητούμε μια επίλυση από μόνη της, αυξάνεται. Είναι ένα ζήτημα ανασφάλειας το οποίο έχει ο κάθε πολίτης όταν βγαίνει από το σπίτι του. Είναι ένα ζήτημα όμως τεράστιας ανασφάλειας όταν βγαίνει ένας ανήλικος 13 χρονών. Το αν ακούει μουσική ή αν πηγαίνει στο κατηχητικό, νομίζω δεν θα αλλάξει τίποτα. Μακάρι να ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Αυτό που είναι όμως απαραίτητο είναι οτιδήποτε αποφασίζει μια πολιτεία, οτιδήποτε νομοθετεί ένα κοινοβούλιο, πρέπει να υλοποιείται από μια κυβέρνηση με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Φανταστείτε αυτό που βιώνουμε με τη βία των ανηλίκων να είναι μετά από λίγες μέρες αυτό που βιώνουμε σήμερα έξω από το κλαμπ στο Γκάζι, με όχι απλά τραυματίες, με ένα γεγονός το οποίο θυμίζει δύσκολες μέρες κοινωνιών οι οποίες βρίσκονται σε κατάπτωση. Πάντως γενικά έχουμε τέτοια περιστατικά, δηλαδή τώρα ανερυθρίαστα ένα λεπτό πριν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 7 το πρωί, να πάνε έξω από ένα κλαμπ που έχει και κόσμο που πάει στη δουλειά του, κόσμο που γυρνάει από μια έξοδο βραδινή, και να γαζώσουν 3 ανθρώπους που είναι σοβαρά τραυματίες, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους, έτσι. Κύριε Γερουλάνη, ελάτε. Κοιτάξτε, σαν βουλευτής Αθήνας θα σας πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε δει μία εντατικοποίηση αυτών των φαινομένων βίας και των ανηλίκων, αλλά και φαινόμενα σαν αυτό που είδαμε έξω από το κλαμπ. Και πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας έχει αρχίσει να μοιράζεται μια αίσθηση φόβου, ο οποίος εντείνεται από το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος βλέπει ότι δεν υπάρχει απλώς σωστός συντονισμός μεταξύ των δυνάμεων που υπάρχουν και ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, ας πούμε, συντονισμού δημοτικής αστυνομίας με την ελληνική αστυνομία, το οποίο σου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια, γιατί λες ότι καλά ζω εγώ σε αυτό το καθεστώς, αλλά το να μην έχω και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, να δουλεύουν μεταξύ τους, είναι ένα πρόβλημα. Και το έχουμε δει και σε προσωπικές επιθέσεις μεταξύ δημάρχων και υπουργών. Είναι άσχημη κατάσταση και αρκετά επικίνδυνη. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι μια πόλη η οποία ζει με ανασφάλεια είναι μια πόλη που είναι αφιλόξενη για τους κατοίκους της. Εκεί που έχουμε διαφορά είναι πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Εδώ βλέπουμε μια σειρά αυστηροποιήσεων που γίνονται στον ποινικό κώδικα από την εποχή των μνημονίων και μετά. Όσο βλέπουμε μεγαλύτερα τέτοια φαινόμενα, βλέπουμε αυστηροποίηση του κώδικα. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα δεν έχουμε καθόλου υποστήριξη, ας πούμε, ψυχολογική για παιδιά. Δεν έχουμε όλες εκείνες τις δομές που έχει μια σύγχρονη κοινωνία για να βεβαιωθούμε ότι εκτός από την εφαρμογή του ποινικού κώδικα θα υπάρχουν και όλες οι μορφές υποστήριξης. Και πρόληψης και αντιμετώπισης και θεραπείας. Έτσι ώστε να έχουμε πρόληψη. Γιατί εδώ πραγματικά το πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο σημαντικό όμως είναι να βεβαιωθούμε ότι η βία δεν θα είναι τρόπος εκτόνωσης των μεγάλων κοινωνικών εντάσσεων που υπάρχουν και λόγω της αυξημένης φτώχειας στρώματα της κοινωνίας. Να πάμε στα θέματα επικαιρότητας. Να πάμε, γιατί δεν διαβάσαμε βαθιά, και τον τύπο. Είναι βαθιά υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα εσείς κάνετε. Πετάτε την μπάλα στο, για να μην σας κάνω το ερώτημα. Παντός αυτά που άκουσα. Όχι, εγώ λέω να σας πάμε στα θέματα αυτά. Θέλω να απαντήσω κι εγώ όμως, κύριε Χαρά. Γιατί θέλω να σας πάω στο θέμα που είναι. Λοιπόν, είναι βαθιά υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό. Διότι αυτή μία όταν. Μας έχει κατηγορήσει πάρα πολλές φορές ότι παίρνουμε, λέει, προσλαμβάνουμε περισσότερους αστυνομικούς και τώρα μας κατηγορεί για χαμηλού επίπεδου αστυνόμευση. Απ' τη μία λέει, και πραγματικά δεν ξέρω αν είστε γονέας ή όχι, σας λέω πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα θέλατε το παιδί σας να μεγαλώνει έχοντας ως πρότυπο
γκάνγκστερς οι οποίοι το μόνο για το οποίο μιλάνε όλη μέρα είναι όπλα, πυροβολισμοί, εμπόρων ναρκωτικών και μια ζωή με ιερόδουλες. Δεν ξέρω. Αν πιστεύετε εσείς ότι στα παιδιά, τα ανήλικα, 13-14 ετών, αυτό δεν κάνει καμία διαφορά, προφανώς ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο. Θα ήθελα να κάνετε εσείς ως κυβέρνηση αυτό για το οποίο το να κατηγορείτε εμένα. Εγώ είμαι γεννημένος το 87. Είμαι 36 χρονών. Το να κατηγορείτε εμένα, το σκέφτομαι σαν το 1930, είναι βαθιά προσβλητικό και δείχνει ότι είστε στον κόσμο σας και πλήρως αποσυνδεδεμένος από την κοινωνία και την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε άτομα. Υπάρχει κατηγορία σε λόγια και σε πολιτικές. Από πάμε εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνετε αυτό που ευαγγελίζεστε, εφόσον μας ρωτάτε τι άρα, θέλετε. Άρα πρέπει να πάρουμε παρουσία στους αστυνομικούς. Άρα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρώσει ο συνομιλητής σας. Και από εκεί και πέρα το τι θα γίνεται μέσα στην κάθε οικογένεια είναι ευθύνη του γονέα. Ναι, έχω παιδιά και πραγματικά τα μεγαλώνω με τις αξίες οι οποίες βοηθούν σε αυτή την κοινωνία. Και από εκεί και πέρα της πολιτείας είναι να είναι ασφαλή αυτά τα παιδιά. Πρέπει να πάρουμε περισσότερους αστυνομικούς. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Υλοποιήστε το έργο. Γιατί δεν απαντάτε. Πώς δεν σας απαντάω. Για ποιο σας είπα ότι δεν σας απαντάω. Απλώς πρέπει να πάρουμε περισσότερους αστυνομικούς. Πρέπει η κυβέρνηση να προσλάβει περισσότερους αστυνομικούς. Φέρτε το σχέδιό σας, πείτε μας ποιο είναι το σχέδιό σας για να λύσετε. Γιατί έχετε θέση αυτό. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή κυβέρνηση. Έχω απόλυτη θέση και σας τη λέω τόση ώρα. Δεν ποια είμαι το γιατί παράδειγμα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει περισσότερους αστυνομικούς ή όχι. Πρέπει η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στην ασφάλεια. Τι ο δεν θα σας κάνω το δικό σας. Προσέξτε τις αναφορές σας 7 η ώρα το πρωί. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί τι έγινε, 7 η ώρα το πρωί δεν μπορούμε να μιλάμε για το 7 η ώρα το πρωί όταν πυροβολούν στο κέντρο της Αθήνας 3 άτομα. Ωραία, θα πρέπει απαντήστε να λοιπόν. Προσωπικό. Πρέπει να προσλάβει η κυβέρνηση περισσότερους αστυνομικούς. Σας απαντάω. Το έργο της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί το πρόγραμμα της προς όφελος των πολιτών. Δεν απαντάτε λοιπόν. Εγώ θέλω να πιαστώ από μια έκφραση που είπε ο κ. Παπαγιώργιο για να κάνω το ερώτημα στον κύριο Κυρανάκη. Λέει το τι θα γίνεται μέσα στην κάθε οικογένεια, είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε κτλ. Τι γίνεται μέσα στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κυρανάκη. Ακούσαμε τώρα και τον κύριο Σαμαρά να αντιδρά στο σχέδιο νόμου που φέρνεται για τους μετανάστες και για την άδεια διαμονής τους, για την άδεια εργασίας τους. Το ερώτημα ποιο είναι. Υπάρχει ένα κλίμα μέσα στο κόμμα σας που ήδη έχει διαμορφωθεί και στηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό διαβάσαμε στον τύπο. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ που θα κρίνω τον πρώην Πρωθυπουργό για τις απόψεις του. Δεν είναι, πρώην Πρωθυπουργό είναι. Ωραία, πείτε μας τον τώρα στο πνεύμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να γίνεται φάρος προσέλευσης λαθρομεταναστών. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, κάτι που δεν τόλμησε και δεν άκησε ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Σαμαρά. Αυτό. Εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες να λέει ότι δεν αλλάζει 7 ετία, ότι αυτό είναι ένα μέτρο άπαξ το οποίο στοχεύει σε 28.000 συγκεκριμένες περιπτώσεις στην Ήπεθρο. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις και βελτιώσεις ενδεχομένως στην νομοθετική παρέμβαση. Σε 28.000 περιπτώσεις στοχεύει, αλλά πόσοι θα απολαύσουν αυτού του νέου μέτρου και αυτή τη τροποποίηση, κύριε Κυρανάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αφορά 28.000 που έχουν ήδη δουλειά στην ελληνική Ήπεθρο. Εσωκομματικά δεν συμβαίνει κάτι. Λέτε απλά για τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν θα απαγορεύσουμε στον πρώην Πρωθυπουργό να λέει την άποψή του. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου. Εντάξει, ελπίζω να μην απαγορεύσουν σε κανένα να λέει την άποψή του, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι κάποιος συνομιλητής σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας αριθμός επάνω σε μια τροπολογία. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Κυρανάκης ως νομικός, θα μπορεί να γίνει χρήση από όσους προκύψουν για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Δεν είμαστε αντίθετοι απέναντι σε αυτές τις τροπολογίες. Είμαστε αντίθετοι επάνω στην εργαλειοποίηση. Ειδικά όταν αυτή προκαλεί εσωτερικές τριβές σε ένα κόμμα, και αντιλαμβανόμαστε, τις παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε όμως ποια θα είναι η τακτική την οποία θα ακολουθήσει το κόμμα και ποια θα είναι και η κατάληξη κατά την ψηφοφορία όλων αυτών που κατά καιρούς εμφανίζονται αντίθετοι και αναγκάζονται κάποια στιγμή να έλθουν σε μία γραμμή με την κοινωνία. Κύριε Γερουλάνε, η απάντηση Μαξίμου στις τοποθετήσεις Σαμαρά ήταν ότι δεν πρόκειται για 7 χρόνια, μάλλον παραμένουν τα 7 χρόνια. Απλά μιλάμε τώρα για ένα σκεπτικό της κυβέρνησης για την άμεση καταγραφή ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας, μεταναστών, αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα μας. Αυτό θα προσφέρει και στη δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια τάξη, αλλά κυρίως στην πάταξη, στην εξάλληψη της μαύρης εργασίας. Βλέπετε κάτι τέτοιο από αυτό το πνεύμα εσείς? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί υπέρ αυτής της διάταξης και έχουμε τοποθετηθεί υπέρ γιατί όποιος έχει εικόνα έξω από το κέντρο της Αθήνας ξέρει πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, ότι οι αγρότες μας έχουν εξαιρετικά προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να τα μαζέψουν, δεν μπορούν να τα στείλουν
στις καινούριες αγορές που έχουν ανοίξει πλέον για τα ελληνικά προϊόντα και τις καινούριες αγορές που εκτιμούν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. Άρα το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας είναι αστείο σε μια εποχή που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται. Άρα έχουμε τοποθετηθεί υπέρ. Πάλι είναι μεσοβέζικα θέματα αυτά και είναι, ξέρεις, ναι, μεν, αλλά και τα λοιπά. Ενώ ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι εκεί, ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να εκπαιδεύεις αυτούς τους εργάτες πάνω σε μια συγκεκριμένη δουλειά και μετά να ψάχνεις καινούριους την άλλη χρονιά για να τους ξαναεκπαιδεύεις. Άρα εδώ μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα που χρειάζεται διαχρονική λύση. Και επίσης θέλω να πω ότι μιας που η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα τέτοιο βήμα, γιατί δεν κοιτάμε και το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών. Έχουμε σχετικά μικρό αριθμό ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία τα κρατάμε σε καθεστώς ομοιρίας, τα μορφώνουμε. Τα κάνουμε Ελληνόπουλα ουσιαστικά. Αυτά είναι παιδιά τα οποία μιλάνε ελληνικά, αγαπούν την Ελλάδα, είναι το μόνο μέρος το οποίο τους έχει δώσει ταλπορή. Και μετά στα 18 τους πετάμε έξω. Περιμένουμε δηλαδή, τους κρατάμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Και μετά, μόλις γίνουν 18, αρχίζουμε να τους κυνηγάμε με δικαστικές αποφάσεις κτλ. Για να τους διώξουμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια χώρα που επενδύει τόσο πολύ σε έναν άνθρωπο και την άλλη μέρα θέλει να τον κάνει εχθρό. Μου μοιάζει εντελώς παράλογο και μια που η Νέα Δημοκρατία έκανε το πρώτο βήμα, γιατί δεν κάνει και το δεύτερο. Να δώσουμε τώρα καινούργια στοιχεία για το. Με συγχωρείτε, κύριε Κυρανάκη, αλλά τρέχει και το ρεπορτάζ. Ωραία, ναι, έχουμε νέες πληροφορίες. Οι οποίες είναι πληροφορίες της εκπομπής μας για τους τρεις τραυματίες έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Γκάζι. Οι πληροφορίες μας λοιπόν είναι ότι πρόκειται για τρεις Έλληνες. Οι ηλικίες τους είναι οι εξής. 33 ετών, ο μεγαλύτερος, είχαν έρθει από την Κρήτη για ένα bachelor party, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής μας. Βγήκαν από το κατάστημα για να μπουν στο... βγήκαν έξω από το κατάστημα και από απέναντι πέρασε ένα διερχόμενο μαύρο τζιπ και τους πυροβόλησε. Έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής από το σημείο της επίθεσης 4 κάλικες των 9 mm και είναι... αδέρφια οι δύο. Ο ένας τώρα μας λένε ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι. Είναι νεότερες πληροφορίες αυτές της εκπομπής. Οι ηλικίες τώρα βοήθησε με λίγο εδώ για να τις πούμε. Άτομα. Το 90 είναι ο ένας, άρα είναι 33, το 95 ο άλλος. Απλά λέω, προσθέτω, και το 99 το ο πιο νέος ηλικία, δηλαδή είναι μόλις 24 ετών. Λέμε τώρα, αναρωτιόμαστε. Αυτή είναι η εικόνα. Ωραία. Όταν μιλάμε για δύο αδέρφια και έναν φίλο που έχουν πάει για ένα bachelor party να διασκεδάσουν και εξερχόμενοι δέχονται αυτή την δολοφονική, μάλλον αυτή την επίθεση, απευχόμαστε να καταστεί δολοφονική έτσι και για τους τρεις τραυματίες, τότε πρέπει να ξανασκεφτούμε. Είναι νέδρα θανάτου, είναι τυχαίο συμβάν. Δηλαδή, προκειμένου να πλήξουν τον διοκτήτη τα συμφέροντα του μαγαζιού, του συγκεκριμένου μαγαζιού, χτυπούν πελάτες. Είναι κάτι που είναι μια ανοιχτή βεντέτα που κρατά ενδεχομένως από τον τόπο και έχει αυτό το αποτέλεσμα ή τη συνέχεια την εξέλιξή της εκτός της Μεγαλονήσου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και την αστυνομία που όλα, όλα παίζουν τα ενδεχόμενα. Εγώ τα δίνω με βάση το. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί έχει τεράστια εμπειρία και στο πεδίο του ρεπορτάζ και στο πεδίο των δικαστικών αιθουσών. Λοιπόν, παιδιά, αυτή να ξαναδείξουμε λίγο την εικόνα. Ούτως ή άλλως το σαρώνουμε το σύγχρονο ρεπορτάζ. Δεν έχει χάσει η εξέλιξη, η Ευλαμία, και το αστυνομικό ρεπορτάζ του Όπερ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Είδαμε και έναν αστυνομικό της ασφάλειας νωρίτερα στα πλάνα μας. Από τους τρεις τραυματίες, οι δύο, σύμφωνα με τις προφορίες της εκπομπής μας, είναι αδέρφια. Είναι τρεις άνδρες Έλληνες που ήρθαν στην Αθήνα από την Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής μας, όπως μαθαίνουμε τώρα από αστυνομικές μας πηγές, για ένα bachelor party. Βγαίνοντας από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ένα μαύρο τζιπ πέρασε και τους γάζωσε. Ο ένας φέρεται να έχει τραύματα στο κεφάλι και να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Έχουν συλλεχθεί, ξαναλέμε, 4 κάλικες από 9 πιστόλι. Οπότε να δούμε λίγο και στη συνέχεια τι θα συμβεί. Βέβαια. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε στην κύριο Κυριανάκη να συνεχίσουμε και προσπαθούμε να συνδυάσουμε την επικαιρότητα. Κύριε Κυριανάκη, κύριε Κερολάνα, κύριε Παπαγεωργίου, προσπαθούμε γιατί είναι και η άμεση έκτακτη επικαιρότητα. Κύριε Κυριανάκη, παρακαλώ. Ναι, τίποτα. Έλεγα ότι ένα παιδί το οποίο γεννηθεί εδώ ή έχει έρθει εδώ από πολύ μικρή ηλικία και έχει τελειώσει σχολείο, σίγουρα συμπληρώνει την 7 ετία. Άρα δεν ισχύει. Δεν ξέρω σε ποια περίπτωση αναφέρεστε με το δικαστήριο. Μπορώ να σας πω πολύ.
Νομικά πάντως δικαιούται να μείνει εδώ, γιατί υπάρχει 7 ετία. Νομικά δικαιούται να μείνει εδώ, απλά είναι μονίμως στην παρανομία. Ενώ εδώ είναι ένα παιδί στο οποίο έχουμε επενδύσει πολλά και νομίζω ότι αξίζει να πάμε αυτό το βήμα και να προχωρήσουμε κι άλλο ένα θέμα το οποίο κρατάει πολύ κόσμο σε δικαστήρια και σε γραφειοκρατία. Αντιλαμβάνουμε κοινό τόπο. Αλλά να πάμε στην οπαδική βία, γιατί εδώ έχουμε ένα 18χρονο που είναι προσωρινά κρατούμενο και τον αδερφό του αυτή τη στιγμή 16 ετών. 16-17 σύμφωνα τα στοιχεία, να φέρεται και ο ίδιος, πιθανότατα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απευχόμαστε γι' αυτό, να ήταν ο ίδιος δράστης εκτόκτευσης άλλης φωτοβολίδας, ενδεχομένως με όποια πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό. Έχουμε αδέρφια δηλαδή, το ένα προσωρινά κρατούμενο και το άλλο από τον έλεγχο της, της δικαιοσύνης. Και φυσικά προφανώς, επειδή μιλάμε για ανήλικο, κύριε Κυρανάκη, φίλοι συνομιλητές, προφανώς μιλάμε πλέον και για τον πατέρα και για τη μητέρα υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Καθώς έχουμε παραμέληση υποπτίας ενηλίκου, από τη στιγμή που το ανήλικο άτομο έχει τελέσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ άδικη πράξη και μάλιστα τέτοιου χαρακτήρα. Αυτή είναι η εικόνα μας. Αυτή είναι η εικόνα της οπαδικής βίας. Μικρά παιδιά που τα στρατεύουμε και τα κάνουμε επίδοξους εγκληματίες και εκτελούν παραγγελίες για να διατηρήσουμε ή για να ξυλαιώσουμε βεντέτες μεταξύ οπαδών και αστυνομικών, κύριε Κυρανάκη. Τι εντύπωση έχετε? Συνδέεται και με τον πρώτο κύκλο συζήτηση που κάναμε και αυτό το άρρωστο κλίμα που δημιουργείται στις συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες πιθανώς να μπλέκουν αργότερα, ας πούμε, και με ένα σύνδεσμο οπαδικό. Όπου το απόλυτα τοξικό και άρρωστο κλίμα που δημιουργείται είναι, του λένε ας πούμε μεγαλύτεροι, ότι αν πραγματικά αγαπάς την ομάδα σου και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, σε κάποιον θα πρέπει να επιτεθείς. Τώρα, αντίπαλος οπαδός είναι αυτός, αστυνομικός είναι αυτός, είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι η άρρωστη λογική που έχουν αυτοί οι συνδέσμοι. Εξηγείτε και κυβερνητικά. Πάμε λίγο στο γιατί είστε κυβέρνηση μια θητεία και πάτε ήδη στον επόμενο χρόνο. Αν δεν αντιληφθεί το πρόβλημα, λίγο στα μέτρα, γιατί έχετε βγάλει το ολόκληρο νόμο για την οπαδική βία 22, που περιγράφει συγκεκριμένα αντικείμενα που τα είχαν επιβαρυντική περίσταση εντός των γηπέδων. Άρα βγήκαν έξω και βγάλαν τα μάτια του. Είναι σαν να βγάλετε ένα παραθυράκι, παιδιά. Ό,τι θέλετε, αλλά μακριά από εδώ για να φάνει ότι κάνω έργο. Συγγνώμη, αυτή την εντύπωση τόσο. Άρα λοιπόν, κύριε Χαριτάτο, τα μέτρα που πήραμε για τη βία εντός των γηπέδων, κάτι έκαναν. Απέδωσαν εν μέρη. Είναι ένα βήμα. Έτσι, προφανώς, εντός των γηπέδων. Και λέτε... Ναι, μα προφανώς. Είναι μια βελτίωση να μην πλακώνονται, ας πούμε, και να μην έχουμε περιστατικά βίας μέσα στα γήπεδα. Είναι μια βελτίωση. Τη χώρα κάθετα για να κάνουμε ραντεβού θανάτου. Ο νόμος λέει για εντός και έχει αφήσει παραθυράκι για τα εκτός. Αυτό νομίζω θέλει να πεις. Αυτό, ο νόμος δεν αφήνει παραθυράκι για τα εκτός. Ο νόμος δεν αφήνει παραθυράκι για τα εκτός. Ο ποινικός κώδικας αφορά τη βία είτε εντός είτε εκτός. Τα μέτρα που πήραμε για εντός γηπέδων, που εν μέρη έχουν αποδώσει, δεν είναι τέλεια κατάσταση, αλλά έχουν αποδώσει. Όπως σωστά λέτε, έχουν σπρώξει τις οπαδικές ομάδες, τους χούλιγκανς και εκτός γηπέδων να επιδίδονται σε περιστατικά βίας. Προφανώς πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με αυτές τις συμμορίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι αλληλοσυνδεόμενα περιστατικά όλα αυτά. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες λειτουργούν στην παραβατικότητα, είτε εκφράζονται, ας πούμε, ένα σύνδεσμο χούλιγκαν μιας ομάδας, είτε εκφράζουν παραβατικές συμπεριφορές σε πλημελήματα, τύπου κλοπές, ληστείες, ας πούμε, κλπ. Είτε εκφράζουν κάτι άλλο, είναι οι ίδιοι γνωστοί. Δεν είναι γνωστοί. Είναι γνωστοί πλέον. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι και πρέπει, θεωρώ. Κύριε Κυρανάκη, με κάθε σεβασμό. Συνδεόμενα περιστατικά πρέπει να είναι το γεγονός ότι ένας υπουργός βγαίνει και λέει ότι οι κάμερες που πήραμε ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν, δεν είναι της απαραίτητης ψηλής τεχνολογίας, οπότε κάναμε λάθος για τις κάμερες. Στην ουσία, δίνει τον προηγούμενο υπουργό. Αυτά θα πρέπει να συνδέονται και προς την κοινή γνώμη και στο δικό σας ιστορικό λίγο στην Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Όμως πήγες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά όμως περιέργως δεν συνδέονται. Δεν ξέρω αν πήγαμε. Δεν βγαίνει ένας υπουργός και λέει θα πάρουμε νέες κάμερες γιατί προηγούμενος πήραμε λίγο καιρό πριν. Τελικά δεν ήταν η τελευταία τεχνολογία, δεν καλύπταν τις προϋποθέσεις και το περνάμε έτσι σαν να είναι ημέρα Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι. Αυτά πήραμε. Δεν πρέπει να συνδέεστε και αυτά. Ακυρώθηκε ένας διαγωνισμός. Εσύ δεν είναι μόνο τι γίνεται με τα πιτσιρίκια στο πεδίο όταν τους πιάσετε. Καλά, όλα έχουν σημασία. Και η δουλειά της κυβέρνησης έχει σημασία. Και το πεδίο έχει σημασία. Όλα έχουν σημασία. Στην ίδια πραγματικότητα ζούμε. Κάμερες πρέπει να μπουν. Ο διαγωνισμός ο οποίος προκηρύχθηκε και άλλαξε τις προηγούμενες προδιαγραφές, όντως αφορά κάμερες οι οποίες είχαν προδιαγραφεί με μια παχυωμένη τεχνολογία. Γιατί πήραμε χαμηλών προδιαγραφών κάμερες και χαλάσαμε λεφτά του δημοσίου, εμένα, δικά σας. Εγώ νομίζω ότι δεν πήραμε. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για να μπορέσουμε να πάρουμε τις πιο σύγχρονες. Άρα δεν ήμασταν χωρίς κάμερες. Είχαμε τις παλιές. Είμαστε χωρίς κάμερες. Για τις κάμερες στον αστυνομικό δεν λέτε. Γιατί τα γήπεδα έχουν κάμερες. Για τις κάμερες στον αστυνομικό δεν λέτε. Για τις κάμερες στα γήπεδα λέμε. Στους χώρους λέω, κύριε Κυρανάκη. Οι κάμερες στα γήπεδα, σε όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι θέμα των ΠΑΕ. Είναι θέμα ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν
τα γήπεδα, από τα οποία εισπράττουν έσοδα και έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να βάλουν κάμερες. Δεν τις παίρνει η αστυνομία αυτές τις κάμερες. Πάμε... Πάντως, πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λένε και για τον Τάκη Θεοδωρικάκο ότι μια χαρά ήταν όλα αυτά τα οποία είχε περάσει και ότι τα γήπεδα τα πολύ μεγάλα είχαν τις κάμερες τελευταίας ευκρίνειας. Αλλά το θέμα είναι και τι έγινε. Γι' αυτό και είχαμε δει πρόσφατα στα επεισόδια και τη φωτογραφία ενός χούλιγκαν να κυκλοφορεί. Ένα σύντομο σχόλιο. Σας παρακαλώ, κύριε Κυρανάκη. Γι' αυτό σας λέω ότι εντός των γηπέδων είχαμε μια βελτίωση. Το γηπέδο ποδοσφαίρου όμως, γιατί εδώ πέρα έγινε σε βόλη. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο σχόλιο. Θέλουμε να ρωτήσουμε και για τον Φρέντι Μπελέρη και θέλουμε και τους δυο να τοποθετηθείτε. Να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Γερουλάνε, την υπομονή σας, παρακαλώ. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου, ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε, σχετικά με τη βία για την οποία συζητάμε, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν πράγματι, όπως λέει ο κύριος Κυρανάκης, υπάρχει μια καλυτέρευση εντός του γηπέδου και έχει μεταφερθεί αυτή η βία εκτός, θα ήθελα λίγο μια εξήγηση γιατί τότε προχωράει η κυβέρνηση ένα οριζόντιο μέτρο ότι κλείνουμε τα γήπεδα, εφόσον έχει βγει η βία εκτός. Και το δεύτερο, εφόσον η υποχρέωση για τη λειτουργία των καμερών, οι οποίες εν τη ρήμη του λόγου να σας πω ότι λειτουργούσαν ήδη πολλά χρόνια νωρίτερα, με την ευθύνη των ΠΑΕ όπως αναφέρθηκε, είναι στην ευθύνη των εταιριών, δεν καταλαβαίνω τότε γιατί το συζητάμε. Αφού λειτουργούσαν και είναι στην ευθύνη των εταιριών και έχει καλυτερεύσει μέσα στο γήπεδο η κατάσταση, γιατί προχωράει η κυβέρνηση ένα οριζόντιο μέτρο που απαγορεύει σε όλους τους φιλάθλους να είναι μέσα στο γήπεδο? Είναι μια τιμωρητική ποινή απέναντι στις ΠΑΕ ή αποσκοπεί, έχει βρει κάποιο μέτρο το οποίο θα εφαρμόσει μετά τις 12 Ιανουαρίου, όπου λύγει αυτή η τιμωρία? Κύριε Γερουλάνε. Κοιτάξτε, το θέμα της οπαδικής βίας το έχει πάρει ο κ. Μητσοτάκης απάνω του και έχει κάνει τρεις φορές ανακοινώσεις για ακριβώς τα ίδια μέτρα τα οποία δεν εφήρμοσε ποτέ. Και γι' αυτό εγώ αμφισβητώ ευθέως ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης θέλουν να κάνουν κάτι για τη βία στα γήπεδα. Αν θέλανε, υπάρχει ο νόμος που περάσαμε μαζί το 2012. Κυβέρνηση Παπαδήμου, φέρει τις υπογραφές της δικές μου και του αείμνηστου του Γιάννη του Ιωαννίδη. Όλα αυτά τα μέτρα που σήμερα που έχει ανακοινώσει τρεις φορές ο κ. Μητσοτάκης τα είχαμε περάσει τότε. Έχουμε επίσης συνδέσει τις λέσχες των οπαδών με τις ομάδες μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο και επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μητρώα για αυτές τις λέσχες. Κύριε Ρολέ, επειδή έχετε περάσει από αυτή την καυτή θέση, ποιο είναι το εμπόδιο, το πραγματικό εμπόδιο? Επίσης, απαντήστε με πολύ απλά, στην καρδιά. Πολύ απλά. Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο? Εάν θες να κάνεις πράγματα, και εδώ θυμάμαι ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν κάθετος ότι ήθελε να προχωρήσουν τα πράγματα για να τελειώσουν. Κάθετος επίσης τότε ο πρόεδρος ο Πλατινί ότι έπρεπε να μπει τάξη σε αυτά. Περάσαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε με πολύ ευρεία πλειοψηφία μέσα από τη Βουλή και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εμείς φύγαμε μετά από την κυβέρνηση και ούτε ο κύριος Ιωαννίδης ήταν, ούτε ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν στην κυβέρνηση τότε, στην επόμενη. Ξεχαρβαλώθηκε το νομοσχέδιο. Οι πρόεδροι πήραν αυτά που θέλουν να πάρουν από τις κυβερνήσεις που κυβερνούσαν τότε και ξαναδημιουργήθηκε το κλίμα χάους. Τότε μάλιστα είχαμε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τα χρήματα του ΟΠΑΠ για να πούμε ότι όποιος τιμωρείται από τον αθλητικό δικαστή, ένα θα του βάλει ο αθλητικός δηλαδή έχετε μια μαγική δύναμη 10. Και ό,τι και να θέλει να κάθε, ο κάθε υπουργός και υφυπουργός διαλύεται πάνω στο τραπέζι του. Ή δεν υλοποιείται. Αν θέλει ο Υπουργός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε απλώς να καθυστερούν συνέχεια και να μετατίθενται για αργότερα με την ελπίδα ότι ας σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Σκοτώνονται δύο οπαδοί, δεν γίνεται τίποτα, ακροτηριάζεται ένας αστυνομικός και ξαφνικά ξαναθυμόμαστε τα θέματα να δούμε τώρα αν θα εφαρμοστούν. Αλλά ο νόμος υπάρχει, έχει ψηφιστεί από τα περισσότερα κόμματα της Βουλής. Το μόνο που έχουν να κάνουν στην Νέα Δημοκρατία είναι να τον εφαρμόσουν, αν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι για τη βία. Θα θέλαμε, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, έχετε μια ανελημμένη υποχρέωση, ένα ερώτημα να ξεκινήσουμε από εσάς και μετά να πάμε στον κύριο Κυρανάκη, στον κύριο Παπαγεωργίου, που αφορά και την τελευταία δήλωση περί ομόφυλων ζευγαριών και τεχνοθεσίας του Αρχιεπισκόπου. Να ρωτήσω κάτι για θέματα της αρμοδιότητάς μου, θα με ρωτήσετε ή... Αν έχετε υπομονή. Αν έχετε υπομονή. Αλλά έχουμε, επειδή είστε πάντα ομιλητικός και απαντάτε σε όλα, το εκμεταλλευόμαστε. Απλά εγώ είχα την αίσθηση ότι θα μιλήσουμε για το νομοσχέδιο που περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, θα μιλήσουμε, αλλά όταν έχουμε κυρανάξει ένα δημοσιογραφικό πάνω, καταλαβαίνετε, σας αξιοποιούμε. Τι να κάνουμε. Είστε ομιλητικός και ευφυής, οπότε το εκμεταλλευόμαστε. Τι να κάνουμε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Παρακαλώ, κύριε Γερουλάνε, θα θέλαμε τη δική σας θέση. Ως ΠΑΣΟΚ και προσωπικά. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί και προσωπικά έχω τοποθετηθεί και σαν κόμμα έχουμε τοποθετηθεί υπέρ. Και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά πάνω στο τραπέζι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, για παράδειγμα, και εδώ ο κ. Γεννάκης μπορεί να με φωτίσει, τι ακριβώς είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας εδώ.
Μ' αρέσει η θέση που, με την οποία ξεκινάει, αλλά οι αντιδράσεις δεν ξέρω πού ακριβώς εστιάζουν. Το πρόβλημά μας είναι το νομικό του να είναι δύο γονείς ίδιου φύλου γονείς ενός παιδιού ή είναι το πρόβλημα ότι δεν θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά μέσα σε ζευγάρια τα οποία είναι του ίδιου φύλου. Η διαφορά είναι αρκετά σημαντική, διότι αν είναι νομικό το πρόβλημα, είναι μία προσέγγιση. Αν το θέμα είναι πρακτικό και οι αντιφρονούντες στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι δεν πρέπει να μεγαλώνουν δύο παιδιά, ένα παιδί με γονείς από το ίδιο φύλο, τότε έχουμε ένα πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή αυτό επιτρέπεται στην Ελλάδα. Έτσι, μία γυναίκα μπορεί να κάνει ένα παιδί και, και νομιμότατα να ζει με τη σύντροφό της. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση θα πάει, γιατί άμα μας πει ξεκάθαρα τι θέλει, εμάς, εάν η κατεύθυνση είναι σωστή, θα μας βρει κοντά. Ελάτε, κύριε Παπαγιώργιο. Θα το πάμε αντίστροφα. Είναι το ερώτημα πάνω σε αυτό το θέμα πολύ ξεκάθαρο και απόλυτα σωστά το έθεσε ο κύριος Γεωργουλάνος, ότι καλό θα ήταν, εφόσον η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή είναι και στον χώρο της κυβέρνησης, να ακούσουμε πραγματικά εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε δύο διαφορετικές προτάσεις οι οποίες έρχονται και αφορούν α. τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε μια οικογένεια με διαφορετική σύνθεση ή β. το δικαίωμα των γονέων να βιώνουν ένα διαφορετικό σχήμα με άλλη νομική υποστήριξη και νομική μέρημνα από αυτή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, είναι δικαιωματικό και είναι και ένα ζήτημα το οποίο αφορά μια κοινωνία σύγχρονη η οποία σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να μας πει ο καθένας τη γνώμη του για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο ότι απαιτεί να σέβονται τα ίδια δικαιώματα και να την χάνουν των ίδιων δικαιωμάτων όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου βούλησης η οποία έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη επιλογή. Ελάτε, κύριε Κυρανάκη. Δεν υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο για να τοποθετηθώ, οπότε δεν ξέρω σε τι απευθύνεται το ερώτημα. Αν υπάρχουν αντιδράσεις εντός του κόμματός σας, γιατί έχουμε ακούσει και δηλώσεις ότι αν αυτό θα το φέρει η Νέα Δημοκρατία, τότε αυτή η επιλογή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό είναι ο καθένας να ψηφίσει κατά βούληση. Υπάρχουν απόψεις. Εγώ, επειδή συμμετέχω στην κυβέρνηση, δεν έχω δει κάποιο νομοσχέδιο. Έχω ακούσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, εδώ στο κανάλι σας να λέει ότι δεν είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φέρει τέτοιο νομοσχέδιο. Οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω. Οπότε όταν έρθει, τότε θα τοποθετηθείτε. Πάμε τώρα λίγο στα δικά σας, αφού θέλετε να κάνουμε ένα ερώτημα. Ναι, έχουμε ένα νομοσχέδιο. Καλά, μην μου κάνετε και χάρη. Γιατί θέλω να σας πω ότι έχω δει πολύ και στο TikTok να παίζει το Υπουργείο σας, που γράφεις κάτι και απαντάτε. Είναι αυτό που μας είχατε πει όταν είχατε έρθει εδώ στην εκπομπή, ότι πλέον θα μπορούμε να συνομιλούμε. Ναι, το είπαμε και το κάναμε. Όποιος μπει από τη Δευτέρα που μας πέρασε στο gov.gr, πλέον έχουμε μπει στην εποχή που η εξυπηρέτηση των πολιτών για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου γίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτή είναι μια εφαρμογή η οποία καθημερινά θα βελτιώνεται όσο πιο πολύ τη χρησιμοποιεί ο κόσμος. Μέχρι τώρα έχουμε περίπου 75.000 διαλόγους να έχουν συμβεί. Προφανώς από τους 75.000 ή 15.000 είναι λίγο χιουμοριστικοί, να το πω έτσι. Είναι αυτά που βλέπουμε στο TikTok. Ναι, είναι αυτά που βλέπουμε στο TikTok και στο Λούμπεν. Καλό που τραβήξατε την νέα γενιά ακόμα και έτσι για να δουν κάποια ψηφιακά εργαλεία. Αλλά ναι, νομίζω ότι η νέα γενιά είναι και ο κύριος χρήστης αυτής της υπηρεσίας. Το σημαντικό είναι ότι ενώ μέχρι τώρα έπρεπε να πάρεις έναν δημόσιο υπάλληλο σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, σε ωράριο του ελληνικού δημοσίου, για ένα θέμα, τώρα μπορείς να συνομιλείς οποιαδήποτε ώρα για οποιοδήποτε θέμα και σε οποιαδήποτε γλώσσα επίσης, με έναν αλγόριθμο ο οποίος σου απαντά για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει σημαντικά την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Προφανώς, επειδή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, τα βήματά μας πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε ακριβώς επειδή μιλάμε για μια κυβερνητική υπηρεσία. Άρα λοιπόν, κάνουμε ένα τολμηρό βήμα βέβαια σαν κυβέρνηση. Είμαστε το πρώτο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Πόσο μέσα στην καθημερινότητα της λεγόμενης γραφειοκρατίας θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο θα μπορέσει να την περιορίσει? Καταρχάς, ακριβώς μέσα από αυτό το εργαλείο έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε καθημερινά και πιθανές αντικρουόμενες διατάξεις που έχουν ξεμείνει από νόμους του παρελθόντος. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη τραβάει από τη βάση γνώσης του νομοθετικού έργου όλων των κυβερνήσεων. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ ήδη έχουμε βρει παραδείγματα που πρέπει να ξεκαθαριστεί η νομική κατάσταση, να μειωθούν
περαιτέρω γραφειοκρατικά βήματα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει σε κάθε κατεύθυνση. Όσο πιο πολύ το χρησιμοποιήσει ο κόσμος, τόσο καλύτερο θα γίνει το εργαλείο. Πάντως μπείτε να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό εργαλείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, χαρήκαμε πολύ που ήρθατε. Και εγώ χαρήκα ακόμα πολύ. Μας ξανάρθατε. Δηλαδή και η έκφρασή του χαμογελό τα λέει όλα. Δηλαδή, αυτό... Το δικό σας είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, χαρήκαμε ειλικρινά. Ήταν η πρώτη σας πρεμιέρα στο Open. Ευχαριστούμε, ελπίζω να δούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Γερουλάνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρυπάντα η παρουσία σας και ο λόγος σας. Λοιπόν, πάμε.